Οι πρώτες υπογραφές έπεσαν για τον Great Sea Interconnector. Υπογραφές που μπήκαν σε ένα χαρτί το οποίο δεν γράφει συμφωνία, αλλά πλαίσιο κατανόησης, καθώς η μεγάλη εικόνα δείχνει ξεκάθαρα πως ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, η συμφωνία υπεγράφει χθες βράδυ από τους Γιώργο Παπαναστασίου και Θεόδωρο Σκυλακάκη. Στην βάση του πλαισίου αυτού και σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων των ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών που προβλέπονται σε αυτό, το έργο αναμένεται να πανεκκινήσει στις αμέσως επόμενες μέρες. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης θα συμβάλλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, διασυνδέοντας το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου με τα αντίστοιχα διευρωπαϊκά συστήματα. Στην κοινή ανακοίνωση επαναδιατυπώνεται πως πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το έργο αυτό όχι μόνο θα συνδέσει την Κύπρο με το ηλεκτρικό σύστημα της Ευρώπης, διευκολύνοντας την ενεργειακή της μετάβαση, αλλά παράλληλα θα προωθήσει και τον στόχο της Ελλάδας να καταστεί διάδρομος μεταφοράς καθαρής ενέργειας. Στο έργο αναφέρθηκε εκτενώς σε συνέντευξή του στο κανάλι Open ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη παρουσία του στην Αθήνα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε πως η απόφαση της Κύπρου για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο θα ληφθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένοντας οριστικά δεδομένα για πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης. Τα συμβόλαια είναι άμεσα συνυφασμένα με το κόστος, που είναι κάτι που αντιλαμβάνεστε ως μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σε καμία απολύτως περίπτωση να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα μετακυλήσει κόστος στον καταναλωτή. Προσθέτοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη σύσταση κοινής εταιρείας που θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο. Ενώ αντίστοιχο, όπως είπε, ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση και το Κατάρ. Σίγουρα, όταν επενδύσουν σε ένα τέτοιο έργο, τους ενδιαφέρει άμεσα και η υλοποίηση του έργου. Κάτι που σχετίζεται με το ερώτημα που έχετε θέσει. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι, το οποίο συζητήσαμε και εκτάσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν τίθεται σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα ούτε της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Great Sea Interconnector ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμάνουελ Μακρόν, με τους δύο άντρες να συμφωνούν σε κοινή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για συζήτηση ενεργειακών θεμάτων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εξέφρασαν την κοινή τους ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση και επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και συζήτησαν τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Παράλληλα, συζήτησαν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμετοχής σε αυτό και εταιρείας γαλλικών συμφερόντων. Την ίδια ώρα η Άγκυρα καραδοκεί, με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας να σπέβδει να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Οι τρέχουσες εργασίες μας είναι στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά θα επανέλθουμε στη Μεσόγειο. Κατά κρίβεια, η Ανατολική Μεσόγειος είναι το πιο σημαντικό τμήμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Μπαϊρακτάρ επανέλαβε πως υπάρχουν αμφισβητούμενες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, επικρίνοντας το γεγονός πως κάποιες ξένες εταιρείες άφησαν την Τουρκία ολομόναχη στις διεκδικήσεις και τις γεωτρήσεις της, γιατί δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε διενέξεις με την Κυπριακή Δημοκρατία.